Φίλοι και κύριοι, χαίρετε. Το τουρκικό ερευνητικό Τσεσμέ βρίσκεται στο Αιγαίο. Η Άγκυρα δεν κάνει παιχνίδια. Ακολουθεί στρατηγική σταθερή στο πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας. Εμείς τι κάνουμε? Πώς αντιδράσουμε? Καλέσαμε σήμερα να συζητήσουμε για τα ελληνοτουρκικά τον κύριο Διονύση Παντή, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Δικηγόρων για τα Εθνικά Θέματα, ιδρυτικό μέλος και μέλος του πολιτικού γραφείου του Πράτου. Καλώς ήρθατε, κύριε Παντή. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Ηλιάδη. Τι βλέπετε να κάνει το Τσεσμέ? Κοιτάξτε, θα κάνει τη δεύτερη του βόλτα. Μετά από το Αύγουστο με Οκτώβριο που είχαμε αυτό το τετράμινο της πρόκλησης, τώρα έχουμε σε δεύτερη φάση αυτές τις εντός εισαγωγικών έρευνες που ουσιαστικά έχουν το χαρακτήρα της αμφισβήτησης της ελληνικής ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Και είναι τώρα σε αναμονή της νέας πολιτικής του Biden για την περιοχή. Οπότε η κίνηση αυτή, δηλαδή, πώς ερμηνεύεται? Ότι πάει να δημιουργήσει τελεσμένα, πάει να... Γιατί, εντάξει, δεν είναι και τόσο καλά... Οπουδήποτε. Δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα για την Τουρκία στην εποχή Biden. Είναι σταθμένη η πολιτική τους. Με το Μαρί Βατάν, όταν εξέφρασαν την πολιτική τους με το Μαρί Βατάν, είναι συγκεκριμένες οι αξιώσεις τους. Mm-hmm. Το τουρκολιβικό μνημόνιο ήταν η πρώτη πολύ σημαντική εφαρμογή. Εγώ τη χαρακτηρίζω στρατηγική πρόκληση για τα ελληνικά συμφέροντα όσον αφορά τις οικονομικές μας, τις θαλάσσιες οικονομικές μας ζώνες. Mm-hmm. Ένα τουρκολιβικό μνημόνιο, θυμίζω, που στη χώρα μας δυστυχώς δεν έγινε κατανοητό πόσο στρατηγική πρόκληση ήταν για τα ελληνικά συμφέροντα. Στην αρχή αντιμετωπίστηκε, θα έλεγα, με θυμηθεία, θυμίζω ότι ο τότε Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας έλεγε ότι είναι μια τελευταία απέλπιδα προσπάθεια της Τουρκίας να εκμεταλλευτεί το καθεστώς Σάρατς, ενώ πριν λίγο πριν να πέσει, δεν ξέρω αν θυμάστε τις δηλώσεις. Και δεν μπορούσε, υπήρχε μια αδυναμία να προβλεφτεί η δυνατότητα της Τουρκίας να κάνει μια προβολή ισχύως στην Λιβύη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τελικά να αλλάξει στο έδαφος τα δεδομένα υπέρ του Σαράτς και να γίνει η Τουρκία μια χώρα, μια δύναμη, η οποία έχει πλέον σημαντικό ρόλο στην Λιβύη και στη Λιβύη. Θυμάστε τη διάσκεψη του Βερολίνου, η οποία ήταν και έκπληξη κιόλας. Διάσκεψη του Βερολίνου. Θυμάστε τη διάσκεψη στην οποία η Ελλάδα αποκλείστηκε από την εταίρο μας διοργανώτρια. Και έκτοτε έχουμε μία με μεγάλη ένταση και με σαφήνεια τουρκική πολιτική, η οποία λέει σε πολύ απλές γραμμές ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς να ληφθεί υπόψη ο τουρκικός παράγοντας και οι αξιώσεις τους. Κάτι όμως που το δέχονται οι σύμμαχοί μας, γιατί και τώρα πιέζουν να πάμε σε μια διάσκεψη για την ενέργεια, στην οποία ουσιαστικά προωθούν το τουρκικό σχέδιο. Ακριβώς. Και μάλιστα θέλουν αυτή η κυρία Ηλιάδη να την παρουσιάσουν σαν ελληνική πρόταση και πρωτοβουλία. Θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ προσεκτικά αυτή την πρόταση, γιατί θα πρέπει να δούμε ότι αυτή την τελευταία διετία και ειδικά μετά το τουρκολιβικό μνημόνιο έχουν αλλάξει προσανατολισμό στο πώς βλέπουν Ελλάδα και Τουρκία πολλές χώρες στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Οπότε έχει σημασία σε μια τέτοια διάσκεψη
ποια είναι η θέση των άλλων εταιρών που θα συμμετεχόντων μάλλον σε αυτή τη διάσκεψη, και θα πρέπει να το δούμε αυτό για να μην βρεθούμε σε κάποια πολύ δύσκολη θέση όταν πολλές χώρες έχουν αναθεωρήσει προς το αρνητικότερο, θα έλεγα, κυρία Ηλιάδη, τη θέση τους έναντι της Ελλάδας μετά από αυτή την καταρχήν αδυναμία που υπήρχε στο να αντιμετωπίσουμε αυτή την τουρκική αξίωση, την τουρκική στρατηγική του Μαρί Βατάν. Μαβί Βατάν, γαλάζια πατρίδα, όπως την, όπως την λέμε εδώ πέρα, ναι, ναι, η οποία από ό,τι φαίνεται πρωταγωνιστή, δηλαδή ξεφύτρωσε πριν από 2-3 χρόνια και έχει μια σταθερά ανωδική πορεία σε όλες τις τουρκικές αξιώσεις. Είναι μια αρκετά διαφορετική στρατηγική από εκείνη που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Επειδή έχετε μελετήσει το κόμμα του Ερντογάν και τα λοιπά, έχει σχέση αυτή η στρατηγική στη διπλωματία με το κόμμα, θα μας πείτε τι ακριβώς ομοιότητες έχει? Ακριβώς. Στην πρώτη τουρκική εθνοσυνέλευση που υπήρξε η πρώτη έκφραση του τουρκικού Ισλαμισμού με τη δεύτερη λεγόμενη ομάδα, υπήρξε μια κριτική από τη δεύτερη ομάδα ότι κακώς η Τουρκία με τη συνθήκη της Λοζάνης άφηνε περιοχές στην Ελλάδα, οι οποίες ήταν για την ασφάλεια της Μικράς Ασίας, ήταν καθοριστικές, όπως για παράδειγμα και μία από τις περιοχές αυτές ήταν τα νησιά του Αιγαίου. Αυτή λοιπόν η ομάδα δεν ξανά, επειδή το καθεστώς ήταν μονακομματικό μέχρι τον Μεντερές, όταν λοιπόν ξαναμπήκε η Τουρκία στον πολυκομματισμό και χρειάζονταν ισλαμικές ψήφοι, μπήκαν στο πολιτικό παιχνίδι και άρχισαν ξανά να έχουν παρουσία πολιτική, μέχρι Ερμπακάν, μετά με τον ΑΚΠ, και καθοριστικό σημείο για να μπορούν να ξεδιπλώσουν αυτή την ισλαμική ατζέντα που λέω εγώ, που έχει βγει μέσα τα τάγματα, τα σούφικα, τον Εξιπεντή και τα λοιπά. Τα ξέρετε, γιατί ξέρετε την τουρκική βιβλιογραφία, γνωρίζετε τουρκικά από ό,τι γνωρίζω και έχετε αυτή την όχι τόσο καλά, αλλά σίγουρα έχω μια επαφή. Το ξέρω και οι θεατές μας είναι θεατές που είναι εξειδικευμένοι στον χώρο των ιστορικής πολιτικής και ιδίως της άμυνας. Αυτό όμως απελευθερώθηκε από το 2016 από το αποτυχημένο πραξικόπημα. Δηλαδή, η δική μου θεάση είναι η εξής, ότι οι Τούρκοι Ισλαμιστές φανερώθηκαν σαν πολύ καλοί επιχειρηματίες, γιατί είχαν μια επιλογή ότι το Ισλάμ δεν είναι τροχοπέδι στην ανάπτυξη, αλλά αντίθετα θα έπρεπε το Ισλάμ να εσωματώσει οικονομικές δυνατότητες και τεχνολογικές δυνατότητες, αυτό που βλέπουμε τώρα στην Τουρκία. Γι' αυτό άλλωστε έκαναν στην άκρη και το στρατό, έτσι. Ακριβώς. Και το τελευταίο ανάγχωμα που είχαν για έλεγχο του καθεστώτος στην Τουρκία ήταν το κίνημα, το φιλοαμερικανικό φιλοδυτικό κίνημα Γκουλέν. Δόθηκε η αφορμή, αν θέλετε, η πραγματική πρόκληση του πραξικοπήματος, και από εκεί και πέρα λοιπόν δεν υπάρχουν εσωτερικά δυνάμεις οι οποίες μπορούν να στείλουν αυτή την ατζέντα την τουρκο-ισλαμική, που τώρα πλέον μπορεί να βγει πολύ πιο ξεκάθαρα, χωρίς να υπάρχουν εσωτερικές σημαντικές εσωτερικές τροχοπέδες το να το αναπτύξουν. Από το 2002 δηλαδή μέχρι σήμερα, μετά από περίπου 20 χρόνια, τώρα στο εσωτερικό μέτωπο είναι αρκετά ξεκάθαρη η κατάσταση. Υπάρχει αυτή η συμμαχία με το ακροδεξιό κόμμα του. Οπότε, ακριβώς ένας συνδυασμός λοιπόν ισλαμισμού και τουρκισμού, πάρα πολύ επικίνδυνος, και εδώ πλέον τα πράγματα γίνονται και λίγο πιο ξεκάθαρα όσον αφορά εμάς.
Εμείς ξέρουμε πλέον ότι έχουμε να κάνουμε με έναν αναθεωρητισμό, το οποίο είναι δεδομένος. Οπότε και εμείς θα πρέπει να δούμε αυτά που είναι τα σημαντικά και τα γνωρίζουν πολύ καλά οι θεατές σας που, που κινούνται στο χώρο της άμυνας. Δηλαδή η αποτροπή, η στρατιωτική αποτροπή, σαν την, θα έλεγα, σαν την μοναδική έτσι, δυνατότητα που υπάρχει να κρατηθεί η ειρήνη στην περιοχή. Είστε δηλαδή υπέρ της στρατιωτικής λύσης, για τη στρατιωτική λύση μιλάμε για πόλεμο. Όχι στρατιωτικής λύσης, στρατιωτικής λύσης μέσα από την αποτροπή. Δηλαδή εγώ πιστεύω, να σας πω τι πιστεύω, εγώ πιστεύω ότι επειδή η Τουρκία, η τουρκοϊσλαμική Τουρκία έχει πλέον φιλοδοξίες πέρα από περιφερειακές και ως και αφέντη παράλογο ή παράξενο παγκόσμιες, νομίζω ότι μετράει πάρα πολύ τις κινήσεις της, είναι επιθετική στο εξωτερικό, αλλά όλες οι ενέργειες που έχει κάνει μέχρι στιγμής και στη Συρία και στη Λιβύη και στο Ατσάχ, Ναγκόρνο-Καραμπάχ, δείχνουν ότι έχει μελετήσει πολύ πριν τις επεμβάσεις αυτές, τις πολεμικές αυτές επιχειρήσεις και ορθολογικά, θα έλεγα, προσπαθούν να εξασφαλίσει την επιτυχία σε αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε να τονώνει και το ψυχολογικό της επιχείρημα ότι είναι μια χώρα η οποία είναι δυναμική και δεν ιτάται όταν επεμβαίνει. Οπότε θα είναι, εάν υπάρχει αποτροπή, αυτό είναι η άποψή μου, εάν υπάρχει αποτροπή δικό στο σημαντικό, εκεί είναι και ο τρόπος για να μπορέσουμε να περιορίσουμε, όσον αφορά τουλάχιστον τη δική μας τη πλευρά, αυτό τον τουρκο-ισλαμικό αναθεωρητισμό. Εμείς πώς μπορούμε να χτίσουμε αποτροπή? Εντάξει, είδαμε στον Εύρο σίγουρα χτίσαμε αποτροπή τον περασμένο Μάρτιο, έτσι. Στο Αιγαίο όμως μπορεί να χτιστεί αποτροπή. Αποτροπή δεν είναι το τείχος. Το τείχος είναι... Δεν μιλώ για το τείχος, μιλώ για όλους αυτούς οι οποίοι έδωσαν κυριολεκτικά τη μάχη στην πρώτη γραμμή, έτσι. Στο υβριδικό πόλεμο της χρήσης του μεταναστευτικού από την Τουρκία. Ναι, ναι. Ωραία. Στο Αιγαίος, λοιπόν, που έχουμε το Ουρουτς Ρέις, τώρα αναβαθμίστηκε, γιατί μπορεί το Τσισμέ να είναι παλιό σκάφος, αλλά η παρουσία του είναι αναβαθμισμένη για την άποψη ότι είναι στρατιωτικό σκάφος, δεν είναι πολιτικό. Είναι πολιτικό σκάφος, ναι, και είναι και μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το δεύτερο στάδιο μετά τις σεισμογραφικές έρευνες, οπότε... Δηλαδή, πώς χτίζεται αυτό? Χτίζεται με την έννοια την εξής. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά είναι δικά μας. Εμείς θεωρούμε ότι κάνουμε αυτές τις πράξεις κυριαρχίες που είναι σεισμογραφικές έρευνες. Και αυτές κλιμακώνονται και εξελίσσονται με την επόμενη φάση. Οπότε δημιουργείται μια ατζέντα, δημιουργείται ένα βιβλίο, ένα γεγονότα που στοιχειοθετούν. Γιατί ο Τσαβούσογλου λέει αυτά τα θέματα θα λυθούν είτε στο τραπέζι είτε στο πεδίο, έτσι, δηλαδή είναι ξεκάθαρες. Τα ακούμε, εμείς λίγο δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε το τι λέγεται και να πιάνουμε τις λέξεις οι οποίες ξεστομίζονται και οι λέξεις αυτές δεν είναι... Χαργετισμός, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο λέγεται. Όχι, είναι προσεκτικά μελετημένες, σίγουρα. Ναι, ναι. Οπότε πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή την ρεαλιστική θεώρηση ότι αυτό είναι το γεγονός. Οπότε εκεί λοιπόν τι είναι? Είναι η αποτροπή. Δηλαδή εμείς έχουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα γενικότερα δικαιώματά μας στην περιοχή. Έχουμε την βούληση να τα εξασφαλίσουμε. Έχουμε τα μέσα τα έχουμε. Τα μέσα τα έχουμε. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, τα μέσα, η δική μου η άποψη είναι η εξής, ότι εάν η αποτροπή δεν ήταν ικανοποιητική, πέσει αυτή τη συνάντηση κόστος ωφέλους ή εκεί, νομίζω πως είτε θα το είχαμε καταλάβει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η αποτροπή σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι ακόμη λειτουργεί. Νομίζω ότι αυτές οι αγορές οι οποίες προγραμματίζονται για τα Ράφαλ και ενδεχομένως για δύο φρεγάτες σε ένα ενδιάμεσο στάδιο, νομίζω πως είναι προς τη, εννοείται, στη σωστή κατεύθυνση.
Και θα πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε αυτό και σε βραχυχρόνιο ορίζοντα και σε μεσοπρόθεσμο βέβαια και μακροπρόθεσμο. Γιατί αυτό το γεγονός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, παρότι υπάρχουν δυνάμεις που δεν αισθάνονται καλά με αυτό το ισλαμικό καθεστώς στην Τουρκία και μπορεί να έχουν τη στρατηγική για μια ενδεχομένα πολιτική αλλαγή στην Τουρκία. Αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ βαθιά η αλλαγή που έχει γίνει και εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για βραχυχρόνια, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση αυτού του ας το πούμε φαινομένου. Η επέκταση στα 12 μίλια στο Αιγαίο είναι αποτροπή? Οπωσδήποτε η επέκταση στα 12 μίλια είναι μία ενέργεια που είναι στα πλαίσια του δικαίου της θάλασσας και των δικαιωμάτων, των ιονίων δικαιωμάτων που λέμε εμείς νομικοί που έχουμε στην περιοχή. Αυτό είναι ένα ζήτημα στάθμισης. Νομίζω πως έτσι όπως έγινε η επέκταση της αιγύλιδας ζώνης μας στο Ιόνιο, όπως και ο κύριος ο προηγούμενος υπουργός εξωτερικών, θα θυμάστε, είχε το είχε προετοιμάσει, αλλά ωστόσο δεν έχουμε προχωρήσει. Ναι, και μάλιστα υπήρξε και κριτική από τον πρώην υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Βοζιά, ότι δεν συμπεριλήφθησαν οι περιοχές των Κυθύρων Κατοικηθήρων, που είναι μια περιοχή η οποία λόγω γεωγραφίας είναι μια περιοχή η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να συμπεριληφθεί με την έννοια ότι είναι στην περιοχή αυτή που λέμε των Ιωνίων και της Κρήτης, αλλά δεν είναι και η γειτνίαση με τη γείτονα δεν είναι άμεση. Αυτά όλα δείχνουν μια όπως θα μπορούσαμε αδυναμία να έχουμε κάνει και την ΕΟΣ με την Κύπρο και πολλά άλλα. Το θέμα είναι γιατί δεν τα κάνουμε. Κοιτάξτε, γιατί υπάρχει μια θα έλεγα φοβική αντιμετώπιση της Τουρκίας που τίνει να γίνει παραδοσιακή. Ο Ξεφέρης το λέει, το Υπουργείο Εξωτερικών, το φοβισμένο Υπουργείο. Έτσι, δηλαδή, μέσα σε ένα βάθος χρόνου αυτό έχει δημιουργήσει μια παράδοση, να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Πάντως, εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι άνθρωποι που είναι τους ενδιαφέρει η χώρα να έχει τον χώρο που της χρειάζεται, η χώρα μας δηλαδή, και η ειρήνη για τη σημερινή και τις επόμενες γενιές, νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ίσως δεν είναι αυτός ο αποτελεσματικότερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτό που πριν από λίγο περιγράψαμε έτσι πολύ περιληπτικά. Και ιδίως εν όψη αυτούν που σκέφτονται την υπαγωγή αυτής της διαφοράς στην Χάγη, νομίζω ότι η επέκταση σε ένα προγενέστερο στάδιο από αυτό το ενδεχόμενο της προσφυγής, ώστε να τεθεί το πλαίσιο της διαφοράς που θα ζητηθεί η επίλυση σε ένα συνεισφυκτικό υπότιτλο άλλο, είναι σκέψεις οι οποίες γίνονται και από άλλους, όχι μόνο από μένα, από πολλούς, και νομίζω πως είναι χρήσιμες σκέψεις, γιατί έχω την γνώμη ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς να έχει μια πολιτική για την Ανατολική Μεσόγειο, και όταν τρέφει στο απλά το θηρίο, αυτό δημιουργεί ένα μεγαλύτερο πρόβλημα σε βάθος βέβαια χρόνου, το οποίο βέβαια θα το αντιμετωπίσει κάποιος άλλος, μια άλλη κυβέρνηση δηλαδή. Να πάμε ή όχι στη Χάγη? Να πάμε ή όχι στη Χάγη? Κοιτάξτε, το να πάμε στη Χάγη είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα είναι χώρα που
Είναι χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και είναι χώρα που επιζητεί οι διεθνείς σχέσεις να διέπονται από κανόνες δικαίου. Απλά, ίσως αυτό που υπενόησα πριν είναι ότι θα πρέπει να δούμε το πλαίσιο που θα μπορούσε να τεθεί για να τεθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, να οριοθετήσουμε δηλαδή το ποια είναι αυτή η διαφορά. Γι' αυτό ίσως είπα αυτή τη σκέψη της επέκτασης. Για εμάς η διαφορά είναι συγκεκριμένη, δεν είναι, νομίζω. Για εμάς η διαφορά είναι συγκεκριμένη, αλλά είναι διαφορετικό όμως να πας με... το λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Mm-hmm. Να πας με γεραιότητα ζώνη στα 6 ναυτικά μίλια και διαφορετικό να πας με 6 με ηλέκτρα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια. Εννοείται ότι οι διαφορές μας είναι η υφαλοκρηπίδα, αυτό που υπονοείται και εσείς, και η οριοθέτηση της ΑΟΣ. Αυτά για μας είναι τα θέματα. Αλλά και πάλι και σε αυτό όμως το ζήτημα υπάρχουν διάφορα ζητήματα, όπως για παράδειγμα υπάρχουν τα ζητήματα των εντός εισαγωγικών γκρίζων ζωνών, που δεν είναι γκρίζες ζώνες, η Τουρκία της θεωρεί γκρίζες ζώνες, έτσι για να... Ή τουλάχιστον επιχειρεί να τις επιβάλλει. Γιατί πρέπει να δεις... ακριβώς, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα για να δημιουργηθεί ένας χώρος που θα είναι συμφωνημένος για να γίνει η υπαγωγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ένα από τα ζητήματα, βέβαια, οπωσδήποτε, είναι τα ζητήματα κυριαρχίας. Έτσι. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, ότι έχουν μια σχέση με την έννοια ότι πρέπει να ξέρεις όπου ξεκινάς μια μέτρηση. Υπάρχουν το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό που σας είπα. Δηλαδή, γιατί όταν κάνεις μια υπαγωγή σε μια διαφορά, δεν μπορεί να κάνεις μονομερείς κινήσεις μετά. Τουλάχιστον εμείς που είμαστε μια χώρα που η συμπεριφορά μας θέλουμε να την περιορίζουμε στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Γιατί χώρες που δεν έχουν αυτόν τον περιορισμό, καταλαβαίνετε ότι και σε αυτή την περίπτωση αυτές οι χώρες, δεν θέλω να πω, τους ενδιαφέρει μόνο η ισχύ, τι μπορούν να κάνουν σε μια δεδομένη στιγμή και δεν λαμβάνουν υπόψη τους παρά μόνο νομιμοποιητικά, δηλαδή σαν ένα επιχείρημα, σαν ένα επιχείρημα για να νομιμοποιήσουν εντός εισαγωγικών την πολιτική τους. Για να κλείσουμε και να μην κουράσουμε, δύο λέξεις. Ναι, ναι. Τι θα λέγατε, πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ΤΣΕΣΜΕ, μιας και το έχουμε εδώ, και δεδομένου ότι με το που τελειώνει η τουρκική ναύτεξη, ξεκινάει η δεύτερη φάση του διαλόγου στην Αθήνα. Κοιτάξτε, έχουν ακουστεί πολλές απόψεις. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και πώς ιστορικά έχουμε αντιμετωπιστεί τις κρίσεις. Θα θυμίσω ανάλογες κρίσεις, δηλαδή θα θυμίσω την κρίση του 87. Νομίζω πως είναι ένα καλό παράδειγμα. Κάτι γνωρίζω. Κρίση του 87 δεν βγήκε καν από τα Δαρδανέλια όμως. Ακριβώς. Αυτό όμως, ακριβώς, εδώ όμως θα πρέπει να δούμε ότι αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης θα πρέπει να στηρίζεται σε μια πολιτική που θα έχει ένα βάθος χρόνο. Δεν μπορείς δηλαδή από τη μια φορά να κάνεις όταν είναι σε κυβέρνηση να απευθύνεις προσκλήσεις για διάλογο σε όλα τα θέματα κτλ. Και να δίνεις τέτοιου είδους μηνύματα και μετά να δώσεις μηνύματα όπως αυτά που δόθηκαν το 80. Θα καταλαβαίνετε ότι η αξιοπιστία, η πολιτική όσον αφορά τη βούληση μιας χώρας δεν θα κρυθεί, είναι και επικίνδυνο να κρυθεί. Οπότε θέλει μία στρατηγική αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε τέτοιου ανοίγματα όπως ενδεχομένως επιχειρήθηκαν. Γιατί δημιουργούν ένα πρόβλημα σε αυτό που λέμε αξιοπιστία της αποτρεπτικής της αποτρεπτικής δυνατότητας. Mm. Ακριβώς. Αυτά όλα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί πρέπει να είναι λοιπόν αξιόπιστο αυτό, δηλαδή πρέπει να διαμορφώνεται όχι μόνο τώρα, αλλά πρέπει να διαμορφώνεται και σε ένα προηγούμενο χρονικό διάστημα αυτή η βούληση από τη χώρα, ώστε να λαμβάνεται και υπόψη,
να λαμβάνεται και υπόψη ενδεχομένως και πριν να γίνει αυτή η ενέργεια. Καταλάβατε. Τι να πω, δηλαδή. Ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και μάλλον υπό καλύτερες συνθήκες. Κύριε Χιλιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως δεν ξέρω καλύτερες ή όχι. Είναι ένα, κάτι το οποίο, αυτό του be continued, δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα έχει συνέχεια. Αυτό είναι δυστυχώς ένα γεγονός. Σας ευχαριστούμε.